Φίλε και φίλοι, γεια σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο News Hub το Ross Daily. Κύριε Ross, καλώς ήρθατε στο News Hub. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Και Χριστός Ανέστη σε όλους, γιατί είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε μετά το Πάσχα. Κύριε Daily, νομίζω ότι είναι η ανώτατη διάκριση η αναγόρευση επίτιμο διδάκτορα για ένα πολίτη στο κομμάτι της εκπαίδευσης και έφτασε αυτή τη στιγμή, είναι ένα μεγάλο γεγονός, είναι μια εκδήλωση που θα γίνει την Τετάρτη στις 23 Απριλίου στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου των Αθηνών στο ΕΚΠΑ και θέλουμε να μας πείτε δύο λόγια για το παρασκήνιο μέχρι να φτάσουμε και για το επικείμενο προσκήνιο για αυτή την εκδήλωση. Μάλιστα. Από ό,τι γνωρίζω, προτάθηκε για αυτή τη διάκριση από τον καθηγητή εθνομουσικολογίας, τον κύριο Λάμπρο Λιάβα. Και μετά, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει έτσι, ψηφοφορία των ακαδημαϊκών, οι οποίοι το εγκρίνανε, που είναι πολύ ευχαριστώ για μένα. Οπότε, ναι, το ξέρω από καιρό αυτό και έτσι, ψάχναμε να βρούμε την ημερομηνία για να γίνει αυτή η εκδήλωση. Μέχρι τώρα υπήρξε κατάληψη, οπότε δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά τώρα έχει λυθεί αυτό. Και αισθάνομαι μια μεγάλη ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους που έτσι, μου προτείνανε για αυτή τη διάκριση και έτσι είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα. Εγώ τώρα, επειδή γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια, θα μιλήσω ως κριτικός. Κοντεύει μισό αιώνα η γνωριμία με το νησί. Παρά δύο χρόνια. Μάλλον η γνωριμία με το νησί υπερβαίνει το μισό αιώνα. Γιατί είναι υπερβαίνει το μισό αιώνα. Ναι. Πάντως, σταθερή παρουσία, έτσι ζώσα εδώ και μισό αιώνα μέσα στο νησί. Ένας ξένος που ήρθε, ερεύνησε, το περπάτησε σπιθαμή προς σπιθαμή, μαθήτευσε σε μεγάλους μουσικούς όπως ήταν ο Κώστας Μουντάκης, έκανε μια ολοκληρωμένη έρευνα με τη μεθοδολογία που έχουν, ας πούμε, της τελειότητας που έχουν οι Αγγλοσάξονες πάνω στο μοντέλο. Αλλά πέρα από αυτό, ο Ρος Ντέιλι ήρθε στην Κρήτη και έγινε ένα οργανικό κομμάτι της κοινωνίας. Έγινε ο δικός μας άνθρωπος. Όλα αυτά τα χρόνια έχετε πάει σε πολλά μέρη του κόσμου, από τον Αφγανιστάν, από το Αφγανιστάν στην Ινδία, στην Αφρική. Έχετε γυρίσει ένα μεγάλο μέρος της Φιλίου, λόγω της έρευνας και της ανασχόλησης με τη μουσική. Στην Κρήτη όμως, η ψυχή που βγάλατε μέσα από την ανασχόληση με τη μουσική, έκανε ρίζες, δημιούργησε το Λαβύρινθο. Για 40 και πλέον έτη, η Κρήτη είναι... Έχει μια, επειδή μιλήσατε πριν για εγνωμοσύνη, η Κρήτη έχει μια εγνωμοσύνη απέναντι στο πρόσωπό σας, γιατί εκτός την επίδραση που είχε ο τρόπος δουλειάς ο δικός σας πάνω στους μουσικούς και πόσους μαθητές βγάλατε, έκανε και την Κρήτη, το Χουδέτσι συγκεκριμένα, ένα παγκόσμιο κέντρο πολιτισμού με ακτινοβολία παγκόσμια και θέλω να μου πείτε πώς με την Κρήτη δημιουργήθηκε μια τέτοια συμβατικότητα. Είναι κάτι που ήρθε σιγά σιγά, θα έλεγα, ίσως χωρίς να το καταλάβω καλά καλά και εγώ. Ξέρεις, όλη μου η ζωή από τα παιδικά μου χρόνια, λόγω των συνθήκων έτσι, των γονιών μου, ταξιδεύαμε συνέχεια, δηλαδή άλλαζα χώρες πάρα πολλές φορές ως μικρός. Και μετά έκανα πολλά ταξίδια μόνος μου, οπότε είχα την ιδιότητα, ας πούμε, του ταξιδιώτη από τα πρώτα μου χρόνια. Ωστόσο, του κάθε ταξιδιώτη κάποια στιγμή το, ας πούμε, εξωτερικό ταξίδι κάπου σταματάει και αρχίζει μια άλλη διαδικασία πιο εσωτερική. Εμένα το ταξίδι το εξωτερικό, ας πούμε, σταμάτησε, δεν σταμάτησε ακριβώς, αλλά κάπου βρήκε μια πολύ πιο μόνιμη στάση εδώ στην Κρήτη. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια, βλέποντας από το ένα βήμα στο άλλο στη ζωή μου, πολλές φορές από το ένα βήμα στο άλλο δεν καταλαβαίνεις ακριβώς προς τα πού πας. Αλλά κοιτάζοντας προς τα πίσω από μια πιο μεγάλη ηλικία, καταλαβαίνεις ότι το κάθε τι έπεφτε ακριβώς στη θέση του με μια λογική που δεν μπορούσες να κατανοήσεις καθοδόν.
Έτσι το αισθάνθηκα και εγώ. Και τώρα πλέον αισθάνομαι την Κρήτη σαν το αυτονόητο μέρος που θα βρισκόμουν εγώ. Ίσως και ότι δεν ήταν ακριβώς μία απόφαση, όπως λέμε, έτσι, λοιπόν, θα πάω στην αγορά ή θα πάω στην παραλία, έτσι, απόφαση. Όχι, ήταν κάτι, ένα πράγμα ότι σε οδηγάει κάτι λίγο βαθύτερο, λίγο πιο εσωτερικό, προς μία κατεύθυνση στη ζωή και σε πάει μέσα από διάφορα μέρη, από διάφορους σταθμούς. Και είναι όχι προδιαγεγραμμένο, αλλά είναι σαν κάτι που είναι ένα προϊόν της ίδιας της φύσης σου αυτό, έτσι, αυτή η διαδρομή. Δεν είναι ακριβώς εγκεφαλικές αποφάσεις. Κάπως έτσι το βιώνω εγώ. Και έτσι βιώνω ακόμη αυτή τη σχέση που έχω με την Κρήτη, μετά από, όπως είπαμε πριν, μισό αιώνα. Πριν, πριν, ας πούμε, είπα ότι θα μιλήσω σαν κριτικός, σαν άνθρωπος που, που σας γνωρίζει. Μιλάω για τον πλησίον μου, τον άνθρωπο με τον οποίο έχω μια σχέση. Αυτό που μεταφέρω εγώ είναι κάτι το οποίο το βιώνω και με όλους τους ανθρώπους που την χάνει να σας γνωρίζουν. Όταν δηλαδή πω για το Ρος, μου μιλάνε με έναν τρόπο ότι ο Ρος είναι δικός μας άνθρωπος. Είναι σαν να μου μιλάνε για ένα πρώτο του ξάδερφο. Είναι σαν να μιλάνε, ας πούμε, για έναν αδερφό τους. Τόσο μέσα είναι, τόσο μέσα στην κοινωνία είναι η φυσιογνωμία η δική σου. Εσύ αισθάνεσαι το ίδιο για τον τόπο που εδώ και πέρα. Φυσικά, 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 ναι. Και ίσως παίζει ρόλο το γεγονός ότι η Κρήτη είναι ένας τόπος που έχει ένα, θα έλεγα, ανθρώπινο μέγεθος. Δηλαδή, ωραία, όλοι εδώ στην Κρήτη με γνωρίζουν, αλλά και εγώ γνωρίζω ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της κρητικής κοινωνίας. Όπως όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, γιατί η ίδια η κοινωνία έχει ένα ανθρώπινο μέγεθος. Δεν είναι μια μεγαλούπολη όπως είναι η Φιλιππίν, Μέξικο Σίτι, που έχει 20 εκατομμύρια ανθρώπους, που εκεί μέσα, δηλαδή θα έλεγα ότι χάνεται πάρα πολύ κόσμο, δεν υπάρχει το ίδιο πράγμα, η ίδια αίσθηση κοινωνικού ιστού. Στην Κρήτη υπάρχει αυτό, δηλαδή ζεις σε ένα τόπο αρκετό καιρό, γνωρίζεσαι με πάρα πολύ κόσμο. Όχι σαν, και εγώ έχω την αίσθηση ότι γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο εδώ στην Κρήτη, όχι επειδή εγώ είμαι γνωστός, επειδή κάνω τη δουλειά του μουσικού, αλλά επειδή έχουμε έρθει σε πραγματική επαφή. Και αυτό για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι όλη αυτή η γνωριμία είναι πραγματική γνωριμία και όχι απλώς ότι τυχαίνω να είμαι γνωστός επειδή κάνω τη δουλειά του μουσικού. Αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για μένα και σημαίνει ότι οι σχέσεις αυτές είναι πολύ σημαντικότερες από απλώς να σε ξέρει ο άλλος επειδή παίζεις μουσική. Με τον ίδιο τρόπο, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο εισπράττω και εγώ και νομίζω όλοι μας όσοι είμαστε όσοι και σε έχουν γνωρίσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τη σχέση, γιατί η ζωή είναι, ας πούμε, ανθρώπινες σχέσεις. Ναι, βέβαια. Ο Λάμπρος ο Λιάβας θα παρουσιάσει το έργο σου και εσύ, για να πούμε δύο πράγματα για την εκδήλωση, εσύ θα κάνεις μια ομιλία. Σωστά. Με τίτλο «Από πού πηγάζει η μουσική». Δεν θέλω να μας πεις όλη την ομιλία, αλλά θέλουμε να μας προειδεάσεις για να είναι και ένα δέλεαρ να έρθουμε όσο γίνεται περισσότερο να παρακολουθήσουμε από κοντά την εκδήλωση. Ναι, η ακριβής τίτλο, ο τίτλος ακριβώς είναι «Από πού πηγάζει αυτή η μουσική». Και είναι βασικά μπορούμε να πούμε ότι η μουσική δουλεύει με πάρα πολύ συγκεκριμένες, ας πούμε, συχνότητες, ήχους. Δεν δουλεύει με όλο το φάσμα του ήχου, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές συχνότητες που δεν μπορούμε να ακούσουμε καν. Δουλεύουμε εντός της ακουστικής γάμας μας. Δουλεύουμε με ρυθμικά σχήματα συγκεκριμένων αριθμών. Οπότε οι πιθανότητες στη μουσική όλες προϋπάρχουν ως μαθηματικές πιθανότητες. Οπότε είμαστε δημιουργοί αυτού του πράγματος ή μήπως απλώς ανακαλύπτουμε πράγματα που προϋπάρχουν ως μαθηματικές πιθανότητες. Αν όμως το βλέπουμε ως μαθηματική πιθανότητα, θα μπορούσα να πούμε ότι ήδη τώρα η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να φτιάχνει μουσική. Ωραία, μπορεί, αλλά κάτι λείπει.
τι είναι αυτό που λείπει. Λοιπόν, αυτό είναι το από πού βγαίνει αυτή η μουσική. Και όπως είπε ένας, και όλο αυτός ο τύπος ξεκινάει από μια ερώτηση που έθεσε ένας άνθρωπος σε έναν συνεργάτη μου, τον Τζαμσίτ Σεμιράνι, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους μουσικούς του Ιράν. Κάποιος κάποτε τον ρώτησε, από πού βγαίνει η μουσική. Και ο Τζαμσίτ απάντησε, ο καθένας δεν έχει μια πλευρά του εαυτού του που δεν την γνωρίζει. Και λέει, ναι, από τι βγαίνει, λέει. Οπότε, ψάχνω λίγο περισσότερο ακριβώς τι εννοεί με αυτό. Έτσι. Ωραία. Οπότε, 26 του μήνα, Απριλίου, ημέρα Τετάρτη, στις 7 ώρα το απόγευμα, στην μεγάλη αίθουσα του Πανεπιστημίου, στο ΕΚΠΑ, θα γίνει τελωτή. Όσοι περισσότεροι μπορέσουν να παραβρεθούμε εκεί, ό,τι καλύτερο. Θα έχει όμως και ζωντανή μετάδοση, νομίζω, το Πανεπιστήμιο από την εκδήλωση. Σωστά. Ναι. Για να κλείσουμε, θέλω να κλείσουμε λίγο με τα φετινά σχέδια που έχετε στο Λαβύρινθο. Έτσι να δώσουμε το περίγραμμα. Φέτος θα έχουμε ένα πλήρες πρόγραμμα έτσι, από σεμινάρια μετά από 3 χρόνια, 2 χρόνια απουσίας και 1 χρόνο με λίγο μειωμένο πρόγραμμα επειδή είχαμε σοβαρά προβλήματα λόγω του σεισμού με τα κτηριακά μας και όλα αυτά. Φέτος θα έχουμε ένα καινούριο κτίριο στο Κουδέτσι που θα φιλοξενήσει τα σεμινάρια. Και έτσι έχουμε προγραμματίσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα από σεμινάρια. Θα γίνονται και στο Χουδέτσι, αλλά και στα Νόγια, όπως είχαμε κάνει πέρυσι. Μας είχαν φιλοξενήσει με πολύ ωραίο τρόπο πέρυσι και θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή τη σχέση. Οπότε θα έχουμε και στους 2 τόπους, καθώς και αρκετές εκδηλώσεις όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, με διάφορα περιεχόμενα και με διάφορους μουσικούς που θα έρθουν έτσι εδώ πέρα στην Κρήτη να μας κάνουν συντροφιά. Αυτό. Πρόγραμμα, το βασικό πρόγραμμα που κάνατε, ας πούμε, που όλη τη εβδομάδα είχατε μια θεματική ενότητα με σεμινάρια και κάθε Παρασκευή είχατε συναυλία στο Χουδέτσι, θα συνεχιστεί? Θα συνεχιστεί, ναι. Μάλιστα. Σε αυτό βέβαια, επειδή μίλησα πριν για την ακτινοβολία που έχετε εδώ στην Παγκόσμια, στην Κρήτη, είναι και το μπόλιασμα το οποίο γίνεται, γιατί έρχονται και πάλι πάρα πολλοί ξένοι, πέραν δηλαδή των πολλών θεματικών ενοτήτων των μουσικών που έχετε σε διάφορα όργανα ή σε διάφορες μουσικές ανά τον κόσμο, είναι ότι δίνεται η ευκαιρία σε ξένους μουσικούς να έρθουν, να μάθουν κριτικά όργανα, να γνωρίσουν την κριτική μουσική και να μπολιάσουν, ας πούμε, ένα κομμάτι του πολιτισμού μας, τον πολιτισμό τους και να διαφημιστεί αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα πράγμα που πάντα εμένα προσωπικά με ενδιέφερε. Δηλαδή, επειδή υπάρχει μια τεράστια μουσική οικογένεια συγγενικών ακουσμάτων που επεκτείνεται από Βόρειο-Δυτική Αφρική μέχρι και τις δυτικές επαρχίες της Κίνας και που συμπεριλαμβάνει σχεδόν οτιδήποτε μέσα σε αυτή την γεωγραφική έκταση, όλα αυτά τα μουσικά ιδιώματα που γενικώς λέγονται τροπικά μουσικά ακούσματα, όλα αυτά έχουν πολύ στενές και συγκεκριμένες σχέσεις μεταξύ τους, ιστορικές και μορφολογικές. Εμένα με ενδιαφέρει το γεγονός ότι αν ο κάθε λαός μέσα σε αυτή την τεράστια γεωγραφική περιοχή έχει κάτι όμορφο και ενδιαφέρον σήμερα να παρουσιάζει που όντως όλοι έχουν, το οφείλουν όλοι στο ότι εδώ και χιλιάδες χρόνια υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους, ανταλλαγή στοιχείων, μοίρασμα, αλληλεπιδράσεις γενικότερα. Και από αυτή τη διαδικασία προκύπτει όλος αυτός ο πλούτος. Και γι' αυτό το λόγο με ενδιαφέρει πάρα πολύ η συνέχεια αυτού του διαλόγου μεταξύ αυτών των πολιτισμών και μεταξύ των ανθρώπων που προέρχονται από εκεί. Οι εποχές μας είναι δύσκολες και γενικώς σε όλη αυτή τη γεωγραφική περιοχή υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα που εμποδίζουν κάπως αυτό το διάλογο. Από εθνικισμούς μέχρι πολέμους μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Και εμείς σαν Λαβρύνθος προσπαθούμε με τις μικρές μας δυνάμεις να διευκολύνουμε αυτό το διάλογο, θεωρώντας ότι η Κρήτη είναι το ιδανικό μέρος να διεξαχθεί ένας τέτοιος διάλογος που
Παραδοσιακά έχει καλές σχέσεις και με Δύση και με Ανατολή και με Βορρά και με Νότο. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση που μπορεί να υποστηρίξει τέτοιες προσπάθειες. Υπάρχει μια παράδοση φιλοξενίας πολλών αιώνων που διευκολύνει πάρα πολύ όλη αυτή την περίπτωση. Και έτσι θεωρώ ότι είναι ένας ιδανικός τόπος για να γίνεται ένας τέτοιος διάλογος με άνεση, με ηρεμία Και και με πιο θετικό τρόπο. Ναι. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικό, γιατί η επίδραση, όπως είπατε, στους προηγούμενους αιώνες γινόταν και με ένα βίαιο τρόπο μέσω της κατάκτησης, ενώ οι συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο λαδίριδο, δηλαδή, επειδή το έχω βιώσει και εγώ προσωπικά, το να βλέπω Ισραηλινούς, Παλαιστίνιους και Ιρανούς που σε επίπεδο γεωγραφίας έχουν συγκρούσεις να είναι στο ίδιο σημείο και να μοιράζονται το ίδιο πράγμα, να συμπράγουν αυτόν τον καλό τρόπο, νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι πολύ ενδεικτικό. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, Ρος, για την παρουσία σου. Εύχομαι εγώ ο ευχαριστώ περισσότερος πολύ. κόσμος να βρεθεί στο ΕΚΠΑ 26 του μήνα, ημέρα Τετάρτη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Κώστα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.